Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε έξω από την υπηρεσία ασύλου. Καλημέρα. Εντάξει, τώρα έχει μείνει ελάχιστος κόσμος σε σχέση με την εικόνα που μεταδίδαμε από τις 7 περίπου το πρωί. Κατά εκατοντάδες είχαν συγκεντρωθεί εδώ οι πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετικά έγγραφα στην υπηρεσία ασύλου. Η υπηρεσία η οποία άνοιξε χθες Δευτέρα. Και βεβαίως άνοιξε, αλλά φαίνεται ότι δεν είχαν ενημερωθεί για όλες αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Ποιες είναι οι αλλαγές? Πρώτον, όσοι έχουν ήδη δελτίο ετούντος διεθνής προστασίας, δηλαδή έχουν πάρει ήδη το δελτίο ασύλου, αυτό έχει παραταθεί για 6 μήνες. Το δεύτερο είναι ότι όσοι θέλουν να κάνουν αλλαγές στοιχείων, που περισσότεροι από αυτούς θέλουν να κάνουν αλλαγές στοιχείων, επικοινωνίας κλπ. Ή να καταθέσουν σχετικούς φακέλους, αυτό γίνεται ηλεκτρονικά πλέον. Αυτά δεν τα γνώριζαν οι πρόσφυγες που βρίσκονταν εδώ. Και το τρίτο, το σημαντικότερο, ότι τα ραντεβού για την υπηρεσία, για τις συνεντεύξεις, δίδονται μόνο με ραντεβού. Δηλαδή, αν δεν έχεις ραντεβού, δεν μπορεί να περάσεις μέσα. Γι' αυτό έφυγαν οι περισσότεροι. Ακριβώς. Δόθηκαν αυτές οι κατευθυντήριες σήμερα οδηγίες. Η υπηρεσία δουλεύει με το 50% των υπαλλήλων της. Είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό, το 50% των υπαλλήλων της, λόγω κορονοϊού εννοείται. Και εκείνο το οποίο βεβαίως πρέπει να πούμε είναι ότι τους 2 μήνες αυτούς, από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, εξετάστηκαν περίπου 20.000 αιτήσεις προσφύγων και μεταναστών. Εξ αυτών το 55%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, έλαβε το πολυπόθετο χαρτί του ασύλου στην Ελλάδα. Μιλάμε για Σύριους περίπου, δηλαδή περίπου 10 με 11.000 είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχθηκε η ελληνική πολιτεία ότι δικαιούνται διεθνούς προστασίας και γίνονται αποδεκτοί στη χώρα μας. Το επόμενο διάστημα, όπως ενημερώθηκα, θα ξεκινήσει η διαδικασία των επιστροφών. Για αυτούς οι οποίοι έγιναν δέκτες του ασύλου, αυτοί θα φύγουν από τους χώρους συγκέντρωσης, από τα camps, και θα μεταφερθούν με το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο τρέχει ύπατη αρμοστία, σε σπίτια, σε διαμερίσματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον. 80.000 είναι οι υποθέσεις εκείνες οι οποίες εκκρεμούν σε αυτή την υπηρεσία. Περίπου 80.000 άνθρωποι, μετανάστες και πρόσφυγες, αυτό απομένει βεβαίως να διακριβωθεί τι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν υποβάλει έγγραφα προκειμένου και είναι στη διαδικασία εγγράφων και συνέντευξης προκειμένου να οι ελληνικές αρχές να εντοπίσουν αν είναι ετούντες άσυλο. Και πραγματικά αποδεδειγμένα πρέπει να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα. 80.000 υποθέσεις λοιπόν, οι οποίες όπως ενημερώθηκα, θα περάσει περίπου ένας χρόνος προκειμένου να διευθετηθεί η υπόθεσή τους.